Τα αποτελέσματα για την οικονομική χρήση του 2013 της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους για την έγκριση του ισολογισμού το πρωί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στα Χανιά. Στο πλαίσιο της συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο τίμησε με πλακέτα τον πρώτο διευθύνοντα σύμβουλο Μανώλη Μαριακάκη για την προσφορά του στην εταιρεία. Ξεκινά από την Αγροτική Τράπεζα και μάλιστα καταλαμβάνοντας υψηλά πόστα ελέγχου που έφτασαν και μέχρι τα κεντρικά γραφεία της Αγροτικής Τραπέζης στην Αθήνα. Ταυτίστηκα με την εταιρεία και απομακρύθηκα από κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση και αυτή η απομάκρυση ήτανε το ελάττωμά μου. Η υψηλή φορολόγηση των εταιριών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της ναυτιλίας πλήττει βάναυσα την οικονομική τους πρόοδο, όπως τονίστηκε, ενώ ένα ακόμα στοιχείο που επιβαρύνει είναι το αυξημένο κόστος καυσίμων στη διεθνή αγορά. Και το επιβατικό κοινό όμως μειώνεται. Το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής των τελευταίων ετών, παράλληλα με το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, ενδέχεται να διατηρήσουν την ιδιωτική κατανάλωση ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Ο κλάδος της επιβατικού ναυτιλίας έχει υποστεί ασφυκτική πίεση λόγω της μεγάλης μείωσης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, του σταθερά υψηλού κόστου καυσίμων και της έλλειψης ρευστότητος. Παραπάνω παράγοντες έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση για τη βιωσιμότητα του κλάδου της εκτοπλοείας, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της συμπληρωτικής με την νησιωτική Ελλάδα. Με 25% λιγότερα δρομολόγια, ο όμιλος της ΑΝΕΚ βελτίωσε τα λειτουργικά έξοδα, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 178 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 22 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2012. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 23,3 εκατομμύρια, υψημένα κατά 1 εκατομμύριο, έναντι του 22,4 και τα κέρδη προφόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, το γνωστό EBITDA, του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατομμύρια το 2013, υψημένα κατά 2,3 εκατομμύρια έναντι του 2012. Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 35,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι σημειών 60,8 εκατομμυρίων της χρήσης του 2012. Να ταξιδέψω μες στις θάλασσες που μας πνίξανε η άγνοια, η αμέλεια και η αδιαφορία.